Αυτό είναι λοιπόν το κάτι παραπάνω που θέλω. Να δώσω φωτογραφία σήμερα εγώ. Μ' αρέσει πολύ η φωτογραφία σου, μ' αρέσει το ύφος, το βλέμμα σου. Δεν με πειράζει που είναι σεξι, γιατί θυμίζει όντως Νιούτον, όπως λέει και ο κύριος Μπράτης. Έχεις κάνει το σώμα σου πάρα πολύ ωραίο. Έχεις βγάλει το πόδι σου έξω από το φόρεμα. Τα χέρια σου είναι πολύ ωραία απλωμένα. Δεν φαίνεται καθόλου ότι αυτό που κρατάς και δοκιμάζεις είναι ιδιαστικό. Ίσα-ίσα που μου αφήνεις και ένα υπονοούμενο. Μου δημιουργείς ένα συνέστημα. Μια ανυπομονησία να δω τι κρύβεται πίσω από το βλέμμα σου. Μου αρέσει πολύ που η Ιλιάνα πάντα με στηρίζει με το σχόλιο της και σε αυτή τη φωτογραφία χαίρομαι που είδε το κάτι παραπάνω από μένα και με κάνει αισιόδοξη αυτό. Εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση, να πω ότι ένα τέτοιο κόνσεπτ φωτογράφησης υπήρχε πέρυσι περίπου τέτοια εποχή στην Ιταλική Vogue που λεγόταν Food Obsession με μοντέλο όπως η Νατάσα Πόλη, η Ρίνα Σάικα, η Λίλι Όλντριτς, ήταν από Μέρτεν Μάρκους. Ένα σπουδαίο θέμα. Και εγώ έχω να σου πω, αν πόζαρε η Ρίνα Σάικ, που πόζαρε για αυτή τη μόδα βέβαια, θα πόζαρε έτσι. Δηλαδή αυτό το σεξινες το παραπάνω που λέει η Βίκη, εγώ το βλέπω, έχει δίκιο σε αυτό που λέει, αλλά αυτό είσαι εσύ. Αυτό είδα εγώ σε εσένα όταν μπήκε στο παιχνίδι, ότι είσαι μια κοπέλα πάρα πολύ σεξι. Δηλαδή τι θα πεις η Ρίνα Σάικ, πόζαρε αλλά μην είσαι σεξι. Δεν γίνεται. Και εγώ το βλέπω εδώ, που σημαίνει ότι η εικόνα είναι πάρα πολύ ωραία. Μια χαρά. Μια χαρά είναι, Άννα μου. Σε ευχαριστούμε. Κι εγώ. Ξανθούλα. Γεια σας. Τι έχεις να πεις για το σεξ, είναι Ξανθούλα. Τι έτρωγε να μας πει. Εντάξει, προσπάθησα στη φωτογράφηση. Τι έφαγες. Ουρά μοσχαριού. Και πώς ήταν. Χάλια. Χάλια. Φαντάζομαι θα ήταν χάλια. Δεν μου άρεσε. Εδώ βέβαια δείχνεις ότι το απολαμβάνεις πάρα